Κύριε Τζακλή, όσο αφορά τα νέα παιδιά, τους εφήβους, πώς θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ταμπού που υπάρχει, αν θέλετε, το δισταγμό τους και να οδηγηθούν σε έναν γυναικολόγο να ενημερωθούν για την αντισύλληψη, ή οι γονείς πώς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα παιδιά για αυτό το δρόμο? Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, κυρία Τελιδάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, που παραμένει κάπως συντηρητική σε θέματα ταμπού, όπως είπατε, γύρω από την αντισύλληψη. Ο ρόλος του γυναικολόγου είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το σημείο. Πρώτον, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους γονείς στο να ενημερώνουν τα παιδιά και να προσπαθήσουν να συζητήσουν μαζί τους για θέματα αντισύλληψης. Και δεύτερον, να τους ευαισθητοποιούν τους γονείς ώστε να φέρουν τα παιδιά τους, γιατί ούτως ή άλλως στην Ελλάδα ισχύει αυτό, δηλαδή ο γονιός θα πάει το παιδί του στο γυναικολόγο που έχει και η μητέρα, να συζητήσουν για θέματα γύρω από την αντισύλληψη και για τις επιλογές που υπάρχουν για θέματα αντισύλληψης. Αν όμως ο ίδιος ο νέος θέλει από μόνος του να ενημερωθεί, από ό,τι ξέρουμε υπάρχει κάποια γραμμή. Θέλετε να μας πείτε για αυτή τη γραμμή? Βεβαίως, υπάρχει μέσω του Τμήματος Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, στο οποίο υπεύθυνος είναι ο επίκουρος καθηγητής κ. Πέτρος Δρακάκης, έχει δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας, ο αριθμός της οποίας είναι το 210-33-81-776 και λειτουργεί κάθε μέρα από τις 8.30 έως τη 1.30 και μπορούν να πάρουν οι νέοι, χωρίς να δώσουν τα στοιχεία τους ανώνυμα, και να ζητήσουν πληροφορίες ή κατευθύνσεις για θέματα αντισύλληψης ή ό,τι άλλο τους απασχολεί για θέματα σεξουαλικής υγείας. Από τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, επιλέγουν κάποιον τρόπο αντισύλληψης ή όχι? Οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα συγκεκριμένα έχουν ως πρώτη μέθοδο αντισύλληψης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία ερευνών, τη χρήση του προφυλακτικού και κατά δεύτερη επιλογή τη χρήση του αντισυλληπτικού δισκίου. Στην Ελλάδα βέβαια είναι αρκετά χαμηλά η χρήση του αντισυλληπτικού δισκίου, μόνο στο 4% περίπου, ενώ στην Ευρώπη ανέρχεται αυτό το ποσοστό γύρω στο 22-23%, και γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους διάφορους φορείς αλλά και από την κλινική μας, την ΑΜΕ και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της καμπάνιας «Διάλεξε στάση, αντισύλληψη ή ανασφάλεια», να γίνει μια μεγαλύτερη ενημέρωση σε θέματα αντισύλληψης και τη χρησιμότητα, για παράδειγμα, του αντισυλληπτικού χάπιου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το χάπι? Γιατί πολλές φορές, όταν το προφυλακτικό τυχαίνει να μην το έχει κοντά του ο νέος, ή έχει ίσως και την δικαιολογία που μπορεί πραγματικά να είχε και αυτή την εμπειρία, να σπάσει ή οτιδήποτε άλλο και να φοβάται για μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Το χάπι λοιπόν πόσο μπορεί να προφυλάξει, ποια είναι τα υπέρ και αν έχει και κατά? Βεβαίως. Το αντισυλληπτικό χάπι, πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να χορηγείται πάντα με ιατρική συνταγή, τουλάχιστον την πρώτη φορά, ώστε να ελέγχει ο γυναικολόγος εάν υπάρχουν αντενδείξεις, γιατί δεν μπορούν να πάρουν όλες οι γυναίκες το αντισυλληπτικό χάπι, αν όντως μπορεί να πάρει η γυναίκα το αντισυλληπτικό χάπι. Από τη στιγμή που διαπιστωθεί από τον γιατρό ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει το αντισυλληπτικό χάπι και η γυναίκα το χρησιμοποιεί σωστά με τις οδηγίες που της έχει δώσει ο γυναικολόγος της, η αντισυλληπτική επιτυχία του χάπιου αγγίζει σχεδόν το 100%. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος αντισύλληψης. Ενώ επιπλέον έχει και μη αντισυλληπτικές θετικές επιδράσεις, όπως είναι μείωση της αιμορραγίας κατά την εμμηνορίση, λιγότερους πόνους κατά την περίοδο και προσφέρει και μια σταθερότητα στον κύκλο που πολλές νέες κοπέλες δεν την έχουν, ή για τις πολυκυστικές οθήκες, όπως έχετε ακούσει ίσως. Να διαλύσουμε λίγο αυτό το μύθο που υπάρχει, ότι το αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να πυροδοτεί ίσως κάποια μορφή καρκίνου κλπ, που ήταν μια παλιά δοξασία. Βεβαίως. Το αντισυλληπτικό χάπι είναι μια μέθοδος αντισύλληψης, η οποία έχει ανακαλυφθεί πριν πάρα πολλά χρόνια, έχει δοκιμαστεί πλέον πάρα πολύ και είναι γνωστές οι θετικές αλλά και οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις που έχει. Και όπως είπαμε, όταν χορηγείται σωστά από το γιατρό, οι αρνητικές επιδράσεις είναι ελάχιστες. Οι νέοι φαίνεται ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για την χρήση αντισυλληπτικού χάπιου,
αλλά φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και το προτιμάνε. Και θα μου επιτρέψετε απλώς να αναφέρω ότι και μέσω του site το οποίο μετέχει το Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα με τίτλο yourlife.gr, οι ερωτήσεις που δεχόμαστε, διότι υπάρχει ειδικός χώρος όπου οι νέοι μπορούν ανώνυμα να απευθύνουν ερωτήσεις στους γιατρούς του Τμήματος Οικογενειακού Προγραμματισμού και να πάρουν απάντηση εντός 48 ώρων, έρχονται ένα και περισσότερες ερωτήσεις για τα αντισυλληπτικά χάπια και έχουν αρχίσει, φαίνεται, οι νέοι, τουλάχιστον μέσα από τα δείγματα που έχουμε εμείς, να καταρρύπτουν λίγο αυτούς τους μύθους και τα ταμπού. Μία τελευταία ερώτηση που είναι και απορία πολλών νέων, ιδιαίτερα βέβαια κοριτσιών. Όχι ιδιαίτερα, κοριτσιών. Αν δεν έχουν μία μόνιμη σχέση, το χάπι πώς πρέπει να το παίρνουν? Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας και αυτό έχει να κάνει με την οτροπία όλης της καμπάνιας που, σε οποίας, όπως είπαμε, ηγείται η ΑΜΕ Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με όνομα «Διάλεξε στάση», διότι η αντισύλληψη δεν είναι μόνο μια ευκαιριακή λύση, αλλά πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής. Το προφυλακτικό, για παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή μέθοδος για την προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, αλλά σαν αντισυλληπτική μέθοδος δεν είναι και η καλύτερη, διότι μπορεί να μην είναι εύκαιρη τη στιγμή που τη χρειάζεται ένας νέος ή μια νέα. Αντίθετα, το αντισυλληπτικό χάπι, όταν γίνεται ένας τρόπος ζωής και το παίρνει μια γυναίκα συνεχόμενα, τότε καλύπτεται από αντισυλληπτικής απόψεως σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως αναφέραμε και πριν. Από ποια ηλικία μέχρι ποια μπορεί να υιοθετήσει το χάπι ως τρόπο αντισύλληψης? Κοιτάξτε, από τα 16 έτη και μετά μπορεί μια κοπέλα να αρχίσει να χρησιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι, αν, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχουν ενδείξεις. Άλλωστε, πολλές νέες κοπέλες που έχουν προβλήματα με τον κύκλο τους και με την έμεινο ρύση λαμβάνουν το αντισυλληπτικό χάπι για να διορθώσουν αυτά τα προβλήματα.